Κυρίε και φίλοι, πολύ καλησπέρα σα. Είμαστε εδώ πιστοί στο καθιερωμένο ραντεβού μα κάθε Παρασκευή απόγευμα, λίγο αργότερα από τη συνηθισμένη ώρα. Το έχουμε πάει περίπου μία ώρα αργότερα για αυτήν την εβδομάδα. Θα είμαστε μαζί αυτήν την ώρα, θα είμαστε μαζί την επόμενη ώρα. Ανδρέα Λεκάκη στο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV, εδώ στο στούντιό μα. Πρώτο κόρερ η εκπομπή. Τελευταία Παρασκευή του Μαΐου. Μπαίνει σιγά σιγά και επίσημα το καλοκαίρι. Ε, ήδη έχουν πιάσει οι ζέστες, αρκετή ζέστη σήμερα στην Αθήνα, στις περισσότερες περιοχές. Ε, και ποδοσφαιρικά πάντα όταν πλησιάζει το τέλος του Μαΐου, αυτόματα αυτό ε, το συνδυάζουμε στο μυαλό μας με τον τελικό του Champions League που συνήθως διεξάγεται τις τελευταίες μέρες του Μάη. Έτσι λοιπόν Έρχεται ένας ακόμη τελικός του Champions League φέτος για την αγωνιστική σεζόν 2021-2022. Ε, κάτι παραπάνω από ένα 24ωρο μας χωρίζει πλέον από τον μεγάλο φετινό τελικό. Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Real Μαδρίτης, liverpool Στο Στάντε France του Παρισιού, αύριο Σάββατο 28 Μαΐου στις 10 η ώρα το βράδυ. Ε, και αυτή η εκπομπή ε, είναι αφιερωμένη αποκλειστικά ολοκληρωτικά στον μεγάλο αυτόν τελικό. Θα μιλήσουμε για τα τελευταία νέα των ομάδων. Θα αναφερθούμε στην πορεία της Real και της Λίβερπουλ μέχρι τον τελικό του, του Παρισιού. Θα πούμε πολλά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Θα μιλήσουμε για τους πρωταγωνιστές. Θα κάνουμε και μία ιστορική αναδρομή στους τελικούς που έχουν δώσει αυτέ οι δύο ομάδε στην ιστορία του Κυπέλλου προαθλητριών Champions League. Γενικά, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να μείνετε μαζί μα αυτή την επόμενη ώρα για να κουβεντιάσουμε πολύ για μπάλα, για να κουβεντιάσουμε πολύ για το σημαντικότερο παιχνίδι τη χρονιά στην κορυφαία Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση. Φραντ, λοιπόν, το μεγαλοπρεπέ σε γήπεδο τη πόλη του Φωτό, τη γαλλική πρωτεύουσα του Παρισιού, είναι το σκηνικό όπου θα παιχτεί αύριο ο μεγάλο τελικό μεταξύ τη Ρεάλ Μαδρίτη και τη Λίβερπουλ. Η έδρα βέβαια όπως γνωρίζουμε στα μισά της σεζόν άλλαξε. Ήταν να γίνει ο φετινός τελικός στο στάδιο Κριστόφσκι, πάρα πολύ όμορφο γήπεδο, το γήπεδο της Ζενή, το νέο γήπεδο της Ζενή, της Αγίας Πετρούπολης στην Αγία Πετρούπολη, σε μια από τις ωραιότερες πόλεις της Ευρώπης. Αλλά φυσικά η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο πόλεμος στην Ουκρανία άλλαξαν φυσικά τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας η οποία πήρε τον τελικό από τους Ρώσους και τον ανέθεσε στους Γάλλους στο Στάτε France. Να πούμε πως αυτή είναι η τρίτη φορά που το συγκεκριμένο γήπεδο θα φιλοξενήσει τελικό α, Champions League. Η πρώτη φορά ήταν α, το 2000, στις αρχές της νέας χιλιετίας. Η Real Madrid της έχει ευχάριστες α, α, αναμνήσεις από το συγκεκριμένο γήπεδο, α, γιατί σε εκείνο τον α, τελικό ήταν ένας ισπανικός συμφίλιος με την Βαλένθια στη συνέχεια της εκπομπής, θα πούμε, και περισσότερα, αλλά ήταν, ήταν μια εύκολη νίκη για τη Ρεάλ με 3-0, στον πρώτο τελικό που έγινε, στο Σαντεφράντ. Η Ρεάλ είχε κατακτήσει την 8η κούπα της στην διοργάνωση τότε, πριν από 22 χρόνια, και 6 χρόνια αργότερα, το 2006, έγινε ο τελευταίο τελικό σε αυτό το γήπεδο. Ε, και είχε και πάλι ε, η Ισπανική ομάδα να ανεβαίνει στην κορυφή, την Μπαρτσελόνα, η οποία έχει νικήσει με 2-1 την Arsenal σε έναν συναρπαστικό σε, σε, σε εξέλιξη τελικό, με πολύ δράμα, με την πρώτη αποβολή στην ιστορία των τελικών της Champions League, τότε με τον Λέμαν, που αποβλήθηκε ορμαφλάκα στην Arsenal, με την Arsenal να ανοίγει το σκορ με κεφαλιά του Σολ Κάμπελ, το ημιχρονο ειναι άνεμη 0-1 για τους Καντονιέρηδες, που ήταν με παίχτη λιγότερο, και την Μπαρτσελώνα ανατρέπει το σκορ στο τελευταίο τέταρτο τότε με έναν ένα γκολ του Ετώ και έναν του Ζουλιάνο Μπελέτη, του δεξιού μπάκτη τότε. Ε, αλλά μεγάλο πρωταγωνιστή των Χέντρικ Λάρσον σε εκείνο το παιχνίδι, ήδη ε, στα, τελευταία του, ε, στα τελευταία του αγωνιστικά χρόνια. Ε, ήταν καταλητικό σε ένα τελικό τη Αμπιζουλίκ, μοίρασε δύο assist και ήταν από του κυριότερου λόγου που η Μπαρτσελώνα πήρε τότε το δεύτερο ε, κύπρο προ τη ιστορία τη. Τρίτος τελικός, λοιπόν, στο Παρίσι, στο Stade de France. Στο Stade de France συγκεκριμένα, γιατί στο Παρίσι έχουν γίνει και άλλοι τελικοί, στο Parc de France, στην έδρα της Paris -E Saint-Germain. 19 συνολικά τρόπεα θα παραταχθούν αύριο το βράδυ στο χορτάρι του γηπέδου. 19 συνολικά Κύπρα Προθεριών Παύλα Champions League. Έξι για την Liverpool που αναζητά το 7ο τρόπεό της για να ισοφαρίσει σε κατακτήσει στην Μίλαν και να την πιάσει στην δεύτερη θέση και 13 για την Βασίλισσα της Ευρώπης στην πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης που θα αναζητήσει το 14ο και πρώτο μετά από 4 χρόνια. Είναι μια πολύ σπουδαία κόντρα, μια πολύ μεγάλη μάχη τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία φορά. Τα είχαν πει τελευταία φορά στο τελικό του Κιέβου, σε ένα τελικό που όλοι θυμόμαστε δύο πράγματα ουσιαστικά. Τι γκάφε του Κάριου, τερματοφύλακα του τη Λίβερπουλ που φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη στα δύο γκολ από τα τρία Τζρεάλ, στο πρώτο εξωτρίτο, και στο φοβερό γκολ με ψαλιδάκι του Γκάρεθ Μπέιλ, το πρώτο από τα δύο που είχε βάλει εκείνη την βραδιά. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά στι δύο ομάδε από τότε που τα είπαν τελευταία φορά μεταξύ του σε τελικό Champions League, από το 2018. Η Liverpool δεν είναι η ομάδα που αντιμετώπισε τότε η Real Madrid, της. μια ομάδα προτάρα σε τελικού εκείνα τα, τα χρόνια. Είχε να πάει σε τελικό Champions League 13 χρόνια, ε, με συγχωρείτε, 11 χρόνια η Liverpool από τον τελικό τη Αθήνα το 2007 που τον έχασε από τη Μίλαν. Όπω καταλαβαίνετε, το 2018 ήταν μια τελείω διαφορετική ομάδα. Στα χέρια του Γιούργεν κλοπ ήδη είχε αλλάξει, ήδη είχε αρχίσει να ε, επιστρέφει στην αφρόκρεμα, να αλλάζει ξανά επίπεδο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από τέτοια παιχνίδια δεν συγκρινόταν η εμπειρία τη με αυτή τη Ρεαλ Μαδρίτη, που έδινε τότε το τρίτο συνεχόμενό τη, τελικό και τέταρτο μέσα σε πέντε χρόνια, ε, και κατάφερε ε, έχοντα το know-how να την νικήσει με τρία και να πάρει το τρίτο συνεχόμενο Champions League και 13ο τότε της ιστορίας της. Και στις ομάδες έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα όσον αφορά τους παίχτες. Η Real δεν έχει πια τον Βαράν, δεν έχει τον Sergio Ramos, τους έχασε το περασμένο καλοκαίρι. Εκείνο το παιχνίδι ήταν το τελευταίο του Cristiano Ronaldo με τη φανέλα της Real μετά από τη λήξη εκείνου του παιχνιδιού Ανακοίνωσε πως σταματάει από την Ρεάλ Μαδρίτης, πως αποχωρεί. Έχουν γεννηθεί νέοι πρωταγωνιστές πλέον για την Ρεάλ Μαδρίτης, όπως ο Βινίσιους, όπως ο Κουρτουά, όπως ο Βεντερίκο Βαλβέρδε, όπως ο Ροντρίγκο. Ο Μπέντζεμα είναι πολύ περισσότερο καταλητικό. Η χρονιά που κάνει φέτο είναι καταπληκτική, απίστευτη. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ε, αλλά και η Λίβερπουλ έχει αλλάξει. Ε, μπορεί να είχε τότε τον Φαντάικ, μόλις τον είχε αποκτήσει. Πλέον είναι μια σταθερά στην άμυνά τη, ένα ηγέτη. Ε, πλέον έχει τον Άλυσον κατά από τα δοκάρια, τον τύχη των Κάριου και αυτό ουσιαστικά το πλήρωσε. Ουσιαστικά μετά από τα λάθη του Κάριου, εκείνο το τελικό ήταν που πάρθηκαν οι δραστικέ αποφάσει για να αποκτηθεί ένα τερματοφύλακα και να αρχίσει σιγά σιγά ένα τερματοφύλακα κλάση και να αρχίσει σιγά σιγά η εκτόξευση τη Λίβερπουλ ε, και εντός αλλά και εκτός ε, σύνορων. Ε, ε, υπήρχε τότε η φοβερή τριάδα Σαλάχ, Φιρμίνο, Μανέ. Τώρα βλέπουμε ότι έχουν γεννηθεί και άλλοι πρωταγωνιστές σιγά-σιγά για τη Λιβερπουλ. Υπάρχει ο Λουις Δίας που είναι ε, σαν να παίζει χρόνια στην ομάδα. Ήρθε μόλις τον περασμένο Γενάρη. Ε, υπάρχει πλέον ο Ζώτα, ικανότατος στον ανηγιάμυνες και με μεγάλη έφεση στο σκοράρισμα. Ε, γενικά δεν μοιάζουν σε τίποτα οι δύο ομάδε αυτές, ούτε και ω ούτε και ως προς το υλικό τους, αρκετές αλλαγές, αλλά ούτε και ως προς την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τώρα που θα τεθούν αντιμέτωπες σε αυτό τον τελικό, σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. λοιπόν κυνηγάει το 14ο κύπελο πρωταθλητριών τη ιστορία τη. Αν τα καταφέρει, θα έχει ακριβώ τα διπλάσια από την ομάδα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση τη σχετική κατάταξη, τη κατάταξη με τι ομάδε με τι περισσότερε κατακτήσει. Θα έχει ακριβώ τα διπλάσια από τη Μίλαν που έχει 7. Ε, ε, όσον αφορά τι πορείε των δύο ομάδων μέχρι τον τελικό, στι οποίε θα αναφερθούμε τώρα, η αλήθεια είναι ότι η πορεία της Real νομίζω ότι είναι βγαλμένη από μια ταινία ή από ένα βιβλίο φαντασίας. Είναι απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο η Real έχει περάσει και από τις τρεις φάσεις των νοκάουτ και νομίζω ο καθένας μας θυμάται αυτά τα παιχνίδια. Καταρχάς η Real Madrid είναι η ομάδα που μας έχει χαρίσει μακράν φέτος τα καλύτερα παιχνίδια στην διοργάνωση. Ε, Καταρχά, να πούμε πω στη φάση των ομίλων είχε βρεθεί σε έναν όμιλο που έμοιαζε αρκετά με τον Όμιλο όπου ήταν την περσινή σεζόν. Πέρσι ήταν μαζί με την Ιντερ, την Σαχτάρ και την Γκλάντμπαχ. Φέτο θεωρητικά ο ήταν πιο εύκολο γιατί αντί για την Γκλάντμπαχ υπήρχε η Σέριφ τη Ράσπολ και η Ιντερ με την Σαχτάρ επίση. Βέβαια, όλα αυτά στα χαρτιά γιατί η Σέριφ αποδείχθηκε πολύ σκληρό αντίπαλο για τη Ρεάλ Μαδρίτη. Την αναγκάσε σε ΙΤΑ μέσα στον Περναμπέου σε ένα παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική. Ήταν ένα αποτέλεσμα που είχε προκαλέσει αίσθηση σε ολόκληρο τον πλανήτη, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, όπως θα θυμάστε, τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε μια τρομερή βραδιά του Αθανασιάδη, του Έλληνα δεματοφύλακα, που είχε πάρει τότε και το βραβείο του κορυφαίου παίχτη όλη τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Και ο Μασούρας είχε πάρει το, το βραβείο του κορυφαίου παίχτη τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League κλείνει αυτή η παρένθεση, μια μεγάλη εβδομάδα ευρωπαϊκή για τους Έλληνες παίχτες. Παρ' όλα αυτά, αυτή η δεν εκτροχίασε την Ρεάλ, η ήταν από την Σέριφ. Η Ρεάλ κατάφερε και δραμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου τη. Νίξε δύο φορέ την Ιντερ, νίξε δύο φορέ την Σαχτάρ νίξε τη Σέριφ και στην Μολδαβία και απάντησε έτσι, πήρε τη ρεβάν για την ίτα. Μέσα στον Περναμπέου, αλλά τα απίστευτα, τα φανταστικά πράγματα για την Real Madrid ξεκίνησαν στην φάση των knockout. Όσο και αν ακούγεται οξύμορο σε πολλού, για κάποιου η Real ήταν outsider και στι τρει φάσει, δηλαδή και στη φάση των 16, και στην φάση των προημιτελικών και στα ημιτελικά. Και ο δρόμο τη μόνο στρωμένο με ροδοπέταλα δεν ήταν, είχε μια πολύ δύσκολη διαδρομή να διανύσει για να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, για να φτάσει μέχρι τον τελικό του Παρισιού. Στη φάση των 16 βρήκε την Paris ζερμεν στην προμιλιακή φάση βρήκε την Τζέλση και στην τελική φάση βρήκε τη Manchester City. η φετινή Real Madrid της, μπροστά σε αυτές τις ομάδες που σαν roster, σαν ποιότητα για πολλούς ήταν ανώτερες, ήταν θεωρητικά ξαναλέω για πολλούς το outsider. Όμως, η αλήθεια είναι ότι Ακούγεται το ξύμορο να χαρακτηρίζουμε τη Real Madrid Outsider σε μια διοργάνωση την οποία δικαιωματικά θεωρεί δική τη, το Champions League. Και αυτό αποδείχθηκε για ακόμη μια χρονιά. Ε, ακόμα και όταν όλα συνηγορούσαν εναντίον τη, η Real έδειξε με τον πλέον εμφαντικό τρόπο ότι κανένα δεν πρέπει να την ξεγράφει και ότι η φανέλα τη παραμένει η πιο βαριά στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Παίρνοντα τρομερή όθηση, οι παίχτε τη τρομερή δύναμη από τον Σαντιάγο Μπερναμπέου. Ε, πριν από λίγο καιρό μιλούσαμε για την τρομερή δύναμη που έχει το Άνφιλτ, για να μιλήσουμε και για την άλλη φιναλίστ. Θα τα πούμε βέβαια συνέχεια. Μιλούσαμε για την τρομερή δύναμη που έχει το Άνφιλτ και του πόσε και τόσε ανατροπέ είχε κάνει η Λίβερπουλ και πόσο α, σημαντική ήταν η όθηση που τη έδινε ο κόσμο τη στο Άνφιλτ. Πριν μακριά, θυμάστε πριν από τρία χρόνια α, την μεγάλη ανατροπή κόντρα στην Μπαρσελώνα. Uh, το 3-0 σε Βαρκελόνη, έγινε 4-0 υπέρ τη Λίβερπουλ. Στον επαναληπτικό ημιτελικό και η Λίβερπουλ πέρασε τον τελικό τη Μαδρίτη για να κατακτήσει το τρόπαιο στην συνέχεια. Κόντρε στον αγγλικό εμφύλιο. Φέτο όμω νομίζω ότι ήταν η σειρά του Μπερναμπέου για να δείξει πόσο πολύ θετική επίδραση έχει αυτό το γήπεδο στην Ρεάλ Μαδρίτη και στο πόσο. προύριο Κάστρο και καυτή μπορεί να γίνει. Η Real Madrid το πήγε με το δύσκολο δρόμο και στι τρει φάσει νοκάουτ. Θα θυμάστε πω στη φάση το 16 έχασε με ένα 0 από την Paris Saint Germain στο Parc De Prenz σε μια πολύ κακή εμφάνιση από την ομάδα του Αντσελότη. όπου είχε κατά κύριο λόγο αμυντικό προσανατολισμό η ομάδα του και δεν κατάφερε να πάρει απολύτω τίποτα από εκείνο το παιχνίδι. Έπαιξε για το 0 ουσιαστικά και την πάτησε. Ε, τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα όταν στην uh, Revanse η Παρή προηγήθηκε στο ημίχρονο e 0-1 και μέχρι το 60 το συνολικό σκορ ήταν 2-0 υπέρ της Παρή. Όλα έδειχναν ότι η πορεία της Real Madrid της τελειώνει εδώ και εκεί μέσα σε 16-17 λεπτά ουσιαστικά ήρθε το μεγάλο χατρίκ από τον Καρίν Μπεντζεμά για να βάλει τη Real μπροστά στο σκορ με 3-1. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ τη αναμέτρηση. Μια επική ανατροπή για του Μαδριλένου. Ένα ακόμη επικό κάζο για την Παρίσι Σεζερμέν το Champions League. Και εκεί ήταν που οι παίκτε τη Real Madrid συνειδητοποίησαν πω όλα μπορούν να γίνουν την φετινή χρονιά. Εκεί ήταν που κατάλαβαν πόσο διαφορά έχει το ειδικό βάρο τη φανέλα ειδικά σε αυτήν την α, διοργάνωση. Αμέσως μετά ε, συναντούν την Τζέλσι στην α, φάση των προεμιτελικών. Νίκη ξεκάθαρη στο Στάφορ Μπρίτζ με 3-1, ένα κομισό του Καρίν Μπεντζεμά. Χατρίκ δεύτερο συνεχόμενο, σε νοκάουτ φάση μάλιστα. Μπεντζεμά που κάνει απίστευτα πράγματα τη φετινή χρονιά. Ε, όλοι έλεγαν πως θα περάσει εύκολα η Ρεάλ Η Τσέλσι πήγαινε στον Περναμπέου, το πίστευε ότι μπορεί να κάνει έναν τροπή. Και ε, όταν προηγήθηκε με 3-0 μέσα στην Μαδρίτη, uh, όλοι κατάλαβαν πως uh, δεν ήταν μονολογία, αυτό που έλεγαν οι άνθρωποι της Τέλση, uh, ότι πράγματι μπορούσε να γίνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή εκείνη την βραδιά. Έχει ήδη γίνει, μετά τον κολόκτημο Βέρνερ για το 3-0. Η Τέλση, μάλιστα, είχε ευκαιρίες να πετύχει και άλλα τέρματα, αλλά έγινε ξανά κάτι μαγικό εκεί στην νέα ρεβάντ του Μπερναμπέου. Στο 80 ήρθε εκείνο τον γκολ του Ροντρίγκο πραγματικά από το πουθενά, με εκείνη την απίστευτη ασίστα από τον Λούκα για να κάνει το 1-3, να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Και εκεί ήταν που ε, τα πράγματα γύρισαν υπέρ τη Ρεάλ. Στα πρώτα λεπτά τη παράταση ήρθε τον γκολ του Μπεντζεμά, ένα ακόμη, στη φετινή φάση νοκάουτ. Και με το τελικό 2-3 η Ρεάλ ξανά κόντρα σε όλα. Πέρασε τα τελικά Εκεί βρήκε τη City. Εκεί είπαν πολύ πω πέρασε την Παρή, πέρασε την Τζέλση, είχε και λίγο την τύχη με το μέρο τη. Ε, τη City, την φοβερή ποδοσφαιρική αυτή μηχανή του Πέμπου Γκουαρτιόλα, δεν μπορεί να την α, περάσει. στο πρώτο παιχνίδι στο Etihad είχαμε ίσω το κορυφαίο φετινό παιχνίδι του Champions League και ένα από τα κορυφαία ever. Ε, νομίζω ότι περνώντα τα χρόνια αυτό το παιχνίδι θα παραμείνει κλασικό. Ε, η νίκη 4-3 τη Manchester City επί τη Real στο Etihad σε ένα σκορ μάλλον κολακευτικό για την Real. Η Real ουσιαστικά γλίτωσε το διασυρμό σε εκείνο το, το Ήταν αρκετά κακή, ανασταλτικά. Η City έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Προηγήθηκε γρήγορα 2-0. Όλα έδειχναν πως θα πάρει μια άνετη νίκη επί της Real. Αλλά εκεί ήταν στα σημεία που έδειξε η Real χαρακτήρα. Και στη μείωση 2-1 με τον Μπεντζεμά και στη μείωση 3-2 με τον Βινίσιους και στο 4-3 με το φοβερό πέναλτι Αλαπανέγκα του Μπεντζεμά. Ε, και η αλήθεια είναι ότι Τελειώνοντα το παιχνίδι, παρά το γεγονό ότι η City είχε νικήσει, έβλεπε στα πρόσωπα των παιχνών τη City μετά στι δηλώσει πω δεν ήταν απόλυτα ευχαριστημένοι με το σκορ. Και λογικό γιατί θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη διαφορά για την City. Και έβλεπε παράλληλα του παίχτε τη Real, έχοντα προηγηθεί όλα αυτά τα σπουδαία που έκαναν τι προηγούμενε φάσει, να το πιστεύουν. Εγώ προσωπικά είπα εκεί μετά από εκείνο το παιχνίδι πω από τη στιγμή που γλίτωσε η Real μια βαριά ήττα στο Μάντζεστερ, ε, μπορεί να περάσει. Βέβαια, δεν φανταζόμουν, όπως και πολλοί δεν φαντάζονταν, τον τρόπο με τον οποίο θα περνούσε, αφού, όπως ξέρουμε, στη revenge η Real πάλευε, δεν έβρισκε τον γκολ που θα την σε πολύ καλό δρόμο για να γυρίσει την κατάσταση υπέρ της. Ανταυτού, προς το τέλος παιχνιδιού η City βρήκε γκολ με το Μάχρες και όλα έδειχναν να γέρνουν προ τη μεριά τη ομάδα του Γκαρντιόλα. Έχασε και δύο τρομερέ ευκαιρίε με τον Γκρίλι. Σε μια συσπελάσσου του από αριστερά η City για να τελειώσει εκεί το παιχνίδι. Και φτάνοντα προ το 90, και ενώ όλοι είχαμε προετοιμαστεί για τον τελικό Manchester City-Liverpool, έρχεται εκείνο τον γκολ του Ροντρίγκο από το πουθενά και αυτό με την ασίστη του Μπεντζεμά. Για την ισοφάρηση για το 1-1 και καπάκι στην επόμενη φάση έρχεται το δεύτερο γκολ του Ροντρίγκο με εκείνη την κεφαλιά για το 2-1 για να γίνει ένα πραγματικό πατζουρλισμός στο Σαντιάγο Μπερναμπέου. Και να πάει το παιχνίδι τελικά στην παράταση. Από τη στιγμή που πήγε στην παράταση το Μάτ με τον τρόπο τον οποίο πήγε στην παράταση, αυτή την επική ανατροπή τη Ρεάλ Μαδρίτη, νομίζω ότι οι περισσότεροι καταλάβαμε πω η βραδιά ήταν και πάλι τη Ρεάλ. Ήρθε το penalty. Το εκτέλεσε ο Μπεντζεμά και έγινε το τελικό 3-1. Έμεινε μέχρι το τέλο αυτό το σκορ. Η πρόκριση στη Ρεάλ, 17ο τελικό στην ιστορία τη. Είπαμε και προηγουμένω ότι το Στάντε Φράν τη χρυπνάει ευχάριστε μνήμε. Θα κυνηγήσει αύριο το 14ο τρόπαιο στην ιστορία τη. Αλλά ξαναλέω ότι η πορεία που έχει κάνει φέτο μέχρι τον τελικό είναι πραγματικά κάτι το απίστευτο. Εάν καταφέρει και ξεπεράσει και το εμπόδιο της Λίβερπουλ αύριο και κατακτήσει το τρόπιο, νομίζω θα είναι ε, το, το μεγαλύτερο επίτευγμα της ιστορίας της, το, η κορυφαία κατάκτηση τη Champions League ιστορίας της. Ε, και να δούμε βέβαια και αν το κατακτήσει, ποιο θα είναι ο τρόπο με τον οποίο θα το κατακτήσει, αν το κατακτήσει πάλι με καμιά σπουδαία ανατροπή ε, ουσιαστικά. Σε πολλού η φετινή πορεία τη Ρεάλ θύμισε εκείνη την απίστευτη ομάδα τη δεκαετία του 80 με τον Μίτσελ, με τον Μπουτραγκένιο, με τον Νόγκο και κτλ. Ε, τη φοβερή ομάδα που είχε η Ρεάλ τη, τη δεκαετία του 80 που είχε κάνει συνήθεια τι ανατροπέ με θύματα τη την ντερ και όχι μόνο μία φορά, τη Ριέκα, την Άντερλεχτ, ακόμα και την ΑΕΚ, την ελληνική ομάδα. Ε, ε εκεί στι πορείε για τα δύο πανωτάκια Πελαουέφα το 85 και το 86 αλλά και αργότερα το 87 στο κύπελο πρωταθλητριών. Ήταν μια περίοδο τότε, δύο-τρία χρόνια σε σειρά, ε, μέσα στην δεκαετία του 80, όπου η Ρεάλ είχε κάνει συνήθεια τι ανθρωπέ, Έχανε και μάλιστα πολλέ φορέ έχανε και με μεγάλη διαφορά στο πρώτο παιχνίδι. Και κάθε φορά που επαναληπτικό ήταν στον Περναμπέου, όποιο και αν ήταν το σκορ του πρώτου αγώνα, κατάφερνε να γυρίσει την κατάσταση υπέρ τη. Κάτι τέτοιο έγινε και φέτο. Είχε όλα, ό, σε όλε τι φάσει του επαναληπτικού στον Περναμπέου και ε, τελικά ήταν αυτή η οποία χαμογέλασε. Όσον αφορά τώρα την πορεία τη Liverpool, δεν ήταν το ίδιο δύσκολη με αυτή τη Real Madrid. Της. Καμία σχέση. Ήταν πιο βατός ο δρόμο των κόκκινων προ το Παρίσι. Χωρί βέβαια αυτό να σημαίνει πω δεν έκρυβε τι δικέ του παγίδε. Καταρχά, η Liverpool μπήκε από νωρίς στα δύσκολα, γιατί ο όμιλο τον οποίο κληρώθηκε ήταν ο ομιλο στον οποιο κληρωθηκε ηταν ο ομιλο φωτια του φετινού Champions League. Κληρώθηκε σε έναν όμιλο με Πόρτο, Ατλέτικό Madrid και Μίλαν. Ε, Παρ' όλα αυτά, η Λίβερπουλ πέρασε αυτή τη δοκιμασία με άριστα. Ήταν, ε, είχε μια ψεγάδια στην πορεία τη φάση των ομίλων. Είχε το 6 στα 6, είχε 18 βαθμού. Ήταν μια από τι τρει ομάδε στη φετινή φάση των ομίλων τη Champions League που ε, είχε αυτή την επίδοση. Άλλε δύο ήταν οι Μπάγκερν και ο Άγιαξ. Ε, και κατάφερε να περάσει με τέτοια ευκολία ε, και να στείλει βέβαια ένα μήνυμα παντού από έναν τόσο δύσκολο όμιλο και μας έδειξε από νωρίς, από το ξεκίνημα, πως θα είναι και φέτος ένας ισχυρός διεκδικητής του τίτλου. Θέλει να κατακτήσει το Champions League ξανά μετά από τρία χρόνια. Ε, από εκεί πέρα, στη φάση του νοκάουτ, είχε θεωρητικά πιο εύκολο έργο από τη Ρεάλ Μαδρίτη, σίγουρα. Ε, αλλά υπήρχαν, ξαναλέω, και οι παγίδες στο δρόμο της Liverpool. Στη φάση του 16 αρχικά, ε, βρήκε μπροστά τη την Ιντερ, την άπειρη Ιντερ τα τελευταία χρόνια από αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Δεν είχε ξαναβρεθεί. Πολλά χρόνια να βρεθεί σε νοκάουτ φάση του Champions League η Ιντερ. Ουσιαστικά η Λίβερπουλ και στη φάση των 16 και στη φάση των 8 τέλειωσε την περισσότερη δουλειά από το πρώτο παιχνίδι, παίρνοντα εκτό υδρασνίκε. Ε, και στο Μιλάνο νίξε με 2-0 και στην Πορτογαλία στην επόμενη φάση νίξε την Μπενφίκα με 1-3 και είχε εύκολο έργο στην Revanche. Ε, πήρε λοιπόν μια νίκη με 2-0 στο Μιλάνο, απλοποίησε τα πράγματα στη Revanche του Άμφιλτ, παρά το γεγονό πω η Ιντερ την τρόμαξε με εκείνο το πολύ όμορφο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνε από μακριά που έκανε το 1-0 στο Άμφιλτ. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ. Η Ιντερ έφυγε νικήτρια και με ψηλά το κεφάλαιο από το φετινό Champions League από το γήπεδο του Merseyside. Αλλά η Λίβερπουλ στο συνολικό σκορ ε, επικράτησε με 2-1 και κατάφερε και πριν το για τα πρώην τελικά. Και στην Πορτογαλία και στα Πρευνιντελικά, όπω είπαμε, νίκησε με, με 3-1. Φύγει για μια ακόμη φορά από την Πορτογαλία. Νίκησε και την Πόρτο ε, στη φάση των ομίλων. Ε, και έκανε πάλι την περισσότερη δουλειά ε, στο πρώτο εκτό έδραση παιχνίδι. Η Revance του Άνθαλ ήταν ένα χορταστικό 3-3, αλλά δεν ανησύχησε ουσιαστικά σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Η Λίβερπουλ, έτσι όπω ήταν διακύμανο στο σκορ, με την ίδια να με 3-1 και την Πενφύκα να ισοφαρίζει απλά σε 3-3 στο φινάλε για να έχει και εκείνη μια ηρωική έξοδο ε, από την κορυφαία διοργάνωση. Εκεί που λαχτάρισε πολύ η Λίβερπουλ για λίγο, για ένα εμίχρονο ουσιαστικά ήταν στην ημιτελική φάση, γιατί μπορεί να πήρε την νίκη στο πρώτο παιχνίδι στο Άμφιλτ με 2-0 επί τη Βηγιαρεάλ. Η Βηγιαρεάλ η οποία. Ε, μόνο να την υποτιμήσει δεν ήταν την, αυτή την χρονιά. Πέταξε έξω και τη Γιουβέντου, πέταξε έξω και την Bayern. Ο Κλοπ δήλωνε πριν από αυτέ τι διπλέ αναμετρήσει πω εμεί δεν θα το κάνουμε σαν τη Γιουβέντου και την Bayern, Θα είμαστε περισσότερο υποψιασμένοι. Και όντω ήταν πολύ πιο σοβαρή η ομάδα του κόντρα στο κίτρινο που στο πρώτο παιχνίδι. Πήρε ένα καλό προβάδισμα ενώπιση τη Ρεβάντ, ένα 2-0. Ε, όμως τα χρειάστηκε για ένα εμίχρονο τον επαναληπτικό στο Μαδρυγάλ. Προηγήθηκε 2-0 η Βιγιαρεάλ, ισοφάρισε το σκορ του πρώτου παιχνιδιού. Μάλιστα το δεύτερο γκολ το βάλε στο φινάλε του ημιχρόνου. Ε, και όλα έχουν ότι πάμε σε ένα δεύτερο ημιχρόνο θρίλερ, όπου θα αποφαστεί η πρόκριση. Αλλά εκεί ήταν ακριβώ που η ομάδα του Κλοπ έδειξε χαρακτήρα. Κατάφερε να γυρίσει όλο το παιχνίδι, να βάλει τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο σε μια κακή βραδιά του δραματοφύλακα δηλαδή, τη του Ρούλι, ο οποίο φέρει ευθύνη τουλάχιστον στα δύο από τα τρία γκολ, για να μπούμε εξατρικά. Ε, και με αυτό το 2-3 ανοίξε δεύτερη, δε, δύο φορέ στη Βιερά, ανοίξε και δεύτερη φορά το κίτρινο υποβρύχιο και πήρε ε, το εισιτήριο θριαμβευτικά για η Λίβερπουλ για τον α, τελικό. Ε, η Λίβερπουλ ψάχνει, το είπαμε στο ξεκίνημα τη εκπομπή μα, το 7ο Κύπρου Πρωταθλητριών Παύλα Champions League της ιστορίας της. Αν το καταφέρει θα φτάσει την Μίλαν. Κατέξε για πρώτη φορά το 1977 το πρώτο Κύπρο το τελευταίο του το 2019. Ε, για να τα καταφέρει βέβαια θα πρέπει να κάνει κάτι που δεν έχει κάνει καμιά ομάδα στην εποχή του Champions League, δηλαδή από το 1992 και μετά. το 1992-1993 και μετά που με το ονομάστηκε διοργάνωση από Κύπρο Πρωταθλητριών Champions League θα πρέπει να νικήσει τη Real Madrid σε ένα τελικό. Ε, ο τελευταίο τελικό που έχασε η Real ήταν στην εποχή του κυπέλου Παθλητριών. Ήταν το μακρινό πια 1981 στο Parc de Princes, Την ίδια πόλη όμω, το Παρίσι. Από την Λίβερπουλ όμω. Η Λίβερπουλ είναι η τελευταία ομάδα που έχει νικήσει τη Real σε τελικό αυτή τη διοργάνωση. Αλλά στην εποχή του Champions League δεν έχει ιτηθεί η Real όσε φορέ έχει βρεθεί στον τελικό με οποιονδήποτε τρόπο και με goals καθυστερήσεις, και στην παράταση, και στα πέναλντι, και με ένα γκολ διαφορά, και με εμφαντικές νίκες, με οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε να φανταστείτε, έχει κατακτήσει το τρόπεο. Για να δούμε αν θα έχουμε ένα ιστορικό μάτς από κάθε άποψη αύριο το βράδυ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το περιμένουμε με αγωνία όλοι. Ε, πριν πριν ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε για τη Λιβερπούλ, ένα από τα χαρακτηριστικά... Τη ομάδα uh, του Κλοπ είναι ότι σκοράρει πολύ και σκοράρει ισορροπημένα φέτο. Δηλαδή, σχεδόν όσα γκολ έχει και εντό έδρα έχει και εκτό έδρα, νομίζω ότι τα εντό είναι 7 παραπάνω από τα όσα έχει σκοράρει εκτός. εκτό. Βεβαίω, τώρα είναι μια διαφορετική συνθήκη η Αυριανή. Είναι μόνο ένα παιχνίδι σε ουδέτερο γήπεδο, αλλά ε, νομίζω ότι είναι δύσκολο να μην έχουμε γκολ και από τι δύο πλευρέ. Κυριακή είναι μια ομάδα που σκοράρει πολύ και δεν μπορούμε να πούμε πω αμυντικά. Είναι και η πιο σταθερή ομάδα. Η Λίβρεπουλ επίση είναι μια ομάδα που σκοράρει πολύ, αλλά έχει φανερώσει και αυτή τι δικέ τη παθογένειε, τι δικέ τη αδυναμίε και στο, στο αμυντικό παιχνίδι. Νομίζω ότι θα δούμε γενικότερα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση γιατί έχουμε φοβερέ μάχε και στην μεσαία γραμμή και ε, στι επιθέσει των δύο ομάδων από παίχτε μεγάλου ΣΤΑΡ. Θα αναφερθούμε σχετικά συνέχεια. Και φυσικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η μάχη των πάγκων. Έχει και αυτή το δικό τη ενδιαφέρον. Κάρλο Αντσελότη εναντίον Γιούργεν Κλοπ. Ο Αντσελότη, ο οποίο ήδη έχει γράψει φέτο ιστορία, ε, όταν ανέλαβε τη Ρεάλ Μαδρίτη το περασμένο καλοκαίρι, όταν επέστρεψε στην ομάδα μετά τη θητεία του για δύο χρόνια, την πρώτη από το 2013 μέχρι το 2015, ε, είχε ω στόχο να κατακτήσει αυτό που του έλειπε ουσιαστικά, και αυτό ήταν το πρωτάθλημα Ισπανία. Είχε αφήσει μια εκκρεμότητα μετά την πρώτη θητεία, είχε κατακτήσει τα πάντα. Την πρώτη θετή εκτό από το πρωτάθλημα. Το κατάφερε και μάλιστα με εμφαντικό τρόπο. Διαπεριπάτου κατέκτησε τη Λα η Ρεάλ την φετινή χρονιά. Και έγινε λοιπόν ο Αντσελότη ο πρώτο προπονητή στην ιστορία που κατακτά και τι πέντε ε, μεγάλε ευρωπαϊκέ λίγε. Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Αγγλία με την Τσέλση, έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Ιταλία με τη Μίλαν, το πρωτάθλημα Γαλλία με την Πάρισι το πρωτάθλημα Γερμανία με την Bayern. πλέον έχει κατακτήσει και το πρωτάθλημα Ισπανία με την Ρεάλ Μαδρίτη. Αύριο θέλει να γράψει για μία ακόμη φορά ιστορία. Ε, αν καταφέρει να κατακτήσει την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, θα, γίνει, θα περάσει μόνος πρώτος στη λίστα με τους πιο επιτυχημένους τεχνικούς ε, στην ιστορία του Champions League, έχοντας τέσσερις κατακτήσεις. Ο αυριανό είναι ο πέμπτος τελικός που δίνει ο Κάρλου Αντσελώτη ε, στην καριέρα του στο Champions League. Ε, Πραγματικά κάτι απίστευτο για έναν από τους κορυφαίους προπονητές ever. Έχει τρεις τελικούς με τη Μίλαν, έναν με τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα έχει έναν ακόμη αύριο ξανά με την Βασίλισσα. Η τρίτη τελική με τη Μίλαν είναι το 2003 στο Μάντζεστερ όταν είχε κατακτήσει το τρόπεο με τους Ροσονέρι έχοντας επικρατήσει η Μίλαν στα πέναλντι στον Ιταλικό εμφύλιο με την Γιουβέντους. Ε, τότε ένα κύπελο που σημαίνει πολλά και για τον ίδιο. Είχε, του, του είχε αποδοθεί ο χαρακτηρισμό loser, ήταν ουσιαστικά η βραδιά που πέταξε από πάνω του την ταμπέλα του loser και άρχισε να μπαίνει στη συζήτηση ω ένα από του κορυφαίου τεχνικού στην Ευρώπη. Το 2005 ε, είχε αυτή την ε, πολύ μεγάλη αποτυχία, την ψυχρολουσία του να προηγείται η ομάδα του με 3-0 στον επικό τελικό της πόλης και να βλέπει τη Λίβερπουλ να τον ισοφαρίζει σε 3-3 και να παίρνει το τρόπο στα πέναλτι, σε ένα τελικό που ποτέ κανεί δεν μπορεί να ξεχάσει. Κάθε φορά που ακούμε τελικό Champions League, αυτόματα η μνήμη μα στο πρώτο που πηγαίνει είναι αυτό, στο τελικό του Champions League στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά πήρε την δική του revanch δύο χρόνια μετά, εδώ στα μέρη μα, στην Αθήνα, επί ελληνικού εδάφου, το 2007, στο Ολυμπιακό Στάδιο, όταν η Μίλαν νίκησε τη Λίβερπουλ με 2-1 και πήρε το 7ο και τελευταίο μέχρι σήμερα Κύπρο Πρωταθλητριών Παύλα Τσάμπιου League της. Ε, και ο τελικό του με τη Ρεάλ ε, είναι φυσικά το 2014. Υπολοιπόθετη ντέσιμα τη Ρεάλ όταν κατέκτησε ε, το τρόπαιο στην παράταση κόντρα στην Ατλαντική Μαδρίτη με εκείνο τον γκολ του Sergio Ράμο στο φινάλε τη αναμέτρηση για το 1-1 και τα υπόλοιπα γκολ στην παράταση του Μπέιλ, του Μαρσέλο και του Cristiano Ρονάλντο το πέναλτι. Ε, και ξαναλέω ότι αύριο ο Αντσελότη θέλει να γράψει ιστορία και σε επίπεδο Champions League για ακόμη μια φορά. Είναι ήδη ο πιο επιτυχημένο τεχνικό ε, στην ιστορία τη διοργάνωση. Απλά μοιράζεται την πρωτιά με τον Μπομπ Πέισλι τη Λίβερπουλ. 77, 78 και 81 οι τρει κατακτήσει πρώτε τη Λίβερπουλ στην διοργάνωση. Και με τον Ζεντία Ζητάν φυσικά άλλοτε βοηθό του Αντσελότη, ο οποίο είχε τι τρει σερίε επιτυχίε με τη Ριάλ το 16, 17 και το 18. Ο Αντσελότη Ήρθε σε μια δύσκολη περίοδο για τη Ρεάλ, με σφιχτά οικονομικά δεδομένα, με τον Ράμο και τον Βαράν έχουν αποχωρήσει. Ε, μια ομάδα που ε, ακόμα πάλευε να ε, συνέλθει μετά Κριστιανό Ρονάλντο, εποχή, αλλά παρουσίασε μια εξαιρετική ομάδα στο Χορτάρι. Βελτίωσε παίχτε, όπω για παράδειγμα ο Βινίσιου, ανέδειξε νέου πρωταγωνιστέ. Παρουσίασε μια ομάδα που ήξερε τι ήθελε στον χώρο και να το πάρει. Και ε, ξαναλέω ότι αύριο θέλει να φτάσει σε μια ακόμη πολύ μεγάλη επιτυχία. Από την άλλη, ο Γιούργεν Κλοπ είναι ο προπονητή που έχει αναμορφώσει τη Λίβερπουλ από το 2015, που βρίσκεται στον πάγκο τη. έχει δώσει ταυτότητα, είναι ήδη ένα από του ε, κορυφαίου ε, τεχνικού στην ιστορία τη ομάδα, πιο επιτυχημένου τεχνικού στην ιστορία τη Λίβερπουλ. Ε, Θυμηθείτε πώ ήταν η Λίβερπουλ το 2015 και πώς είναι πλέον. Έχει ανακτήσει το στάτους της ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες παγκοσμίω. Ο Κλόπ έχει κατακτήσει τα πάντα, πραγματικά τα πάντα με τη Λίβερπουλ. Του έλειπε το κύπελο Αγγλίας το οποίο το κατέκτησε πριν από λίγες εβδομάδες. Τα πέναλτι κόντρα στην Τσέλσι. Κάτι που ξεχάσαμε να πούμε προηγουμένω για τη Λίβερπουλ είναι πως φέτος η χρονιά είναι ιστορική για την ομάδα. Όποια κατάληξη και αν έχει αύριο ο τελικό γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία της η Λίβερπουλ κυνήγησε φέτος όλες τις διοργανώσεις μέχρι το τέλος. Ήταν μέχρι το τέλος χρονιάς μέσα σε όλες τις διοργανώσεις και φέτος η Λίβερπουλ πρέπει να πούμε πως έγινε η μοναδική αγγλική ομάδα, η πρώτη αγγλική ομάδα η οποία έπαιξε όλα τα παιχνίδια που υπήρχαν στο καλεντάρι της. γιατί έφτασε μέχρι το τέλος και του League Cup και του Κυπέλου Αγγλίας. Έφτασε μέχρι τον τελικό δηλαδή των χωρίων κυπέλων, του κατέκτησαν τα χωρία κυπέλα και τα δύο απέναντι στην Chelsea, και τα δύο στα πέναλτι. Και μάλιστα στο κύπελο Αγγλία το αποφασιστικό τελευταίο πέναλτι του έβαλε Τσι ο Τσιμίκα, ο οποίο παρεμπιπτόντω, αν αγωνιστεί αύριο, γίνεται ο πρώτο Έλληνα που αγωνίζεται σε τελικό Champions League μετά τον Ακυζίκο το 2004. Ε, έφτασε μέχρι το τέλο του Champions League, αύριο πέσει τον τελικό και φυσικά έπαιξε και όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματο. Το πρωτάθλημα δεν κατάφερε να το κατακτήσει. Είχαμε μια Τρομερή επική κούρσα μεταξύ τη Λίβερπουλ και τη Manchester City ξανά όπω και τη σεζόν 2018-2019. Στη σεζόν 2018-2019 το σκορ ήταν μεταξύ του 98-97. Για ένα πόντο δεν το πήρε η Λίβερπουλ παρότι έφτασε στου 97 βαθμού. Κάτι παρόμοιο έγινε και φέτο. Λίγο λιγότερο έφτασε ο, ο πύχη στου βαθμού. 93-92 ήταν το τελικό σκορ. Και πάλι 92 βαθμού στη τη Λίβερπουλ. Ακούγεται απίστευτο, αλλά ξανά ε, δεν μπόρεσε να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Δεν μπόρεσε να κάνει το quadruple, αλλά θα θέλει να κάνει ένα ιδιότυπο treble, γιατί όχι, να πάρει Champions League, κύπελο Αγγλίας και, και League Cup. Επομένως, για να επιτρέψω σε αυτό που έλεγα, ο Κλόπ έχει κατακτήσει τα πάντα με τη Liverpool πλέον, League Cup, κύπελο Αγγλίας, πρωτάθλημα Αγγλίας, μετά από 30 χρόνια, ε, παγκοσμίου κύπελο συλλόγων, ευρωπαϊκό super cup, uh, Champions League. Ε, ε, έχει πετάξει από πάνω του και την κατάρα των τελικών που τον κυνηγούσε. Πριν από μερικά χρόνια συζητούσαμε γι' αυτό. Στι περισσότερε φορέ που έφταναν ομάδε του κλόπ σε τελικού, του έχαναν. Σπάνια έφευγε νικητή ο κλόπ από τελικού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι την τελευταία τετραετία η μόνη τελική που έχει χάσει είναι δύο τελικοί στο Community Shield. Το Super Cup δηλαδή τη Αγγλία στην αρχή τη χρονιά. Αν δεν κάνω λάθο από τη City και από την Arsenal και νομίζω, αν δεν κάνω κάποιο λάθο, και του δύο στα Penalty. Ε, επομένως, μπορεί κάποιος να πει πως ο Κλόπ έχει από την άξια από πάνω του την κατάρα αυτή που τον κυνηγούσε, κατάρα εισαγωγικών, με τους χαμένους τελικούς. Αύριο θα κυνηγήσει το δεύτερο ε, Champions League του, στην τέταρτη φορά που βρίσκεται σε, σε τελικό. Ο Αντσελότη αύριο καταγράφει την πέμπτη συμμετοχή του, ο Κλόπ καταγράφει την τέταρτη είναι η τρίτη του με τη Λίβερπουλ. Είχε άλλε δύο το 18 που έχασε τον τελικό από τη Ρεάλ και το 19 που πήρε το Champions League στον αγγλικό εμφύλιο με την Τότιναμ. Και είχε άλλη μία το 2013 σε γερμανικό εμφύλιο, σε γερμανική μονομαχία με την Borussia Dortmund. Τότε που είχε χάσει από την Bayern, η ομάδα Βεσφαλίας, με 2-1. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η μάχη των Πάγκων την περιμένουμε και αυτή με αγωνία αύριο. Είναι πολλοί οι γονεί του αυριανού τελικού που μα υπόσχονται, μα εγγυώνται ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Αλλά αξίζει νομίζω να μείνουμε λίγο παραπάνω σε αυτού που θα πέσουν λίγο περισσότερο τα φώτα. Και μιλάω για τον Καρύμ Μπεντζεμά τη Ρεάλ και τον Μοχάμετ Σαλάχ τη Λίβερπουλ. Ο Μπεντζεμά πραγματοποιεί μια απίστευτη σεζόν, το είπαμε και προηγουμένω. Ε, η κορυφαία σεζόν τη καριέρα του με διαφορά. 44 γκολ σε όλε τι διοργανώσει, 15 ασίε σε όλε τι διοργανώσει, 15 γκολ μόνο στο Champions League. Ε, σε περίπτωση που πετύχει δύο γκολ στον αυριανό τελικό, οπότε δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί, θα φτάσει την κορυφαία επίδοση παίχτη, κορυφαία επίδοση ενό παίχτη σε μία μόνο σεζόν στο Champions League. Αυτή την έχει ο Κριστιανό Ρονάλντο με τη φανέλα τη Real σεζόν 13-14 έχει πετύχει 17 γκολ σε μία μόνο σεζόν στην Champions League. Είναι κοντά ο Μπεντζεμά στο να την ισοφαρίσει. Ε, Οπότε καταλαβαίνετε για τι χρονιά μιλάμε πω ε, κάνει ο Γάλλο. Ε, ε, ο οποίο έχει εκτοξευτεί πραγματικά κυρίω από τη φάση του νοκάουτ και μετά. Ε, έχει πετύχει δύο συνεχόμενα στη φάση του νοκάουτ, το είπαμε και προηγουμένω. Έχει σκοράρει σε όλα τα νοκάουτ παιχνίδια τη Ρεάλ εκτό από το ματ στο Παρίσι, κόντρα στην Παρίο, όπου έτσι καλώ δεν σκόραρε η Ρεάλ. Και κάνει μια χρονιά που είναι για χρυσή μπάλα. Πραγματικά για τους περισσότερους είναι αδιαφιλονίκητο το φαβορή για να κατακτήσει τη χρυσή μπάλα, η οποία πλέον δίνεται ε, στον κορυφαίο παίκτη κάθε αγωνιστική σεζόν και όχι κάθε ημερολογία κουέτους. Η, 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 η χρυσή μπάλα για τη σεζόν 21-22 θα απονεμηθεί τον Οκτώβριο, μέσα στον Οκτώβρη. Ε, και ο Καρύμ Μεντζεμά είναι το μεγάλο φαβορή. Πόσο μάλλον άμα κατακτήσει και το Champions League με την Real Madrid, το οποίο θα είναι το πέμπτο του σημειωτέων και δεν είναι ο μοναδικός παίκτης της Real που θα φτάσει στα 5 Champions League αύριο εάν τα καταφέρει η ομάδα της Μαδρίτη. Μαδρίτης. Πραγματικά μια απίστευτη χρονιά για τον Καρίμ Μπεντζεμά, απίστευτη χρονιά και για τον Σαλάχ ο οποίο εδώ και καιρό κάνει εμφανίσει που είναι για χρυσή μπάλα και νομίζω ότι και για τον Μπεντζεμά και για τον Σαλάχ και για τον Λεβαντόφσκι φυσικά είναι πολύ μεγάλη αδικία που δεν έχουν τιμηθεί ακόμη με το κορυφαίο ατομικό βραβείο. Ε, αλλά εντάξει, πότε δεν είναι αργά. Ε, ο Σαλάχ ε, έχει πραγματοποιήσει και αυτό, ξαναλέω, μια εντυπωσιακή σεζόν. Νομίζω λίγο τώρα προ το τέλο αυτή τη χρονιά έχει πέσει η απόδοσή του, δεν έχει πια στα ίδια υψηλά στάνταρ απόδοση. σω ε, φταίει λίγο και αυτή η συζήτηση για το νέο του συμβόλαιο, ίσω την έχει επηρεάσει το συμβόλαιο του λίγη του 23 Και ο βέβαια, έχει δηλώσει πω θέλει να συνεχίσει στην Λίβερπουλ και την επόμενη σεζόν. Αλλά λίγο όλο αυτό το κλίμα που επικρατεί μπορεί να έχει επηρεάσει και τον ίδιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καταλυτικός φέτο για τη Λίβερπουλ. Είναι ο πρώτο κόρη τη φετινή Premier League. Μοιράστηκε το βραβείο με τον Σόντ του Έφτασαν και οι δύο τα 23 γκολ. Είναι η τρίτη φορά που ο Σαλάχ παίρνει το βραβείο του κορυφαίου σκόρερ τη Premier League. Έχει πάνω από 30 γκολ συνολικά σε όλε τι διοργανώσει φέτο ο Αιγύπτιος. Και για πολλού κονταροχτυπιέται με τον Μπεντζεμά για την κατάξυση τη χρυσή μπάλα. Βέβαια, Νομίζω ότι για τους ίδιους πιο σημαντικό είναι το ομαδικό τρόπεο, από το, συλλογικό τρόπεο από το ατομικό. Ε, δηλαδή, σίγουρα θα θέλουν περισσότερο να κατακτήσει ομάδα στο Champions League, αλλά έχουν και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Αν για παράδειγμα ο Σαλάχ κάνει αύριο μια πολύ μεγάλη εμφάνιση ε, και η Liverpool κατακτήσει το Champions League, τότε θα βάλει δύσκολα ηλικία Είναι στον Μπεντζεμά, θα τον κοντράρει αρκετά όσον αφορά τη μάχη, τη μεταξύ τους μάχη για την χρυσή μπάλα της περίοδου 2021-2022. Θα δούμε τι θα συμβεί. Ε, βέβαια υπάρχουν πολλοί ακόμα πρωταγωνιστές. Ο Κουρτουά και ο κάτω από την εστία της Ρεάλ εντυπωσιακές εμφανίσεις, εντυπωσιακές επεμβάσεις. Φέτος έχει κρατήσει όρθια την Ρεάλ Μαδρίτη στα δύσκολα. Ε, ο, ο Μόντριτς πραγματικά καλύτερος από ποτέ για πλησιάζει τα 37. Ο Βινίσιους 21 γκολ, 20 assist σε όλες τις οργανώσεις φοβερή χρονιά φέτος σε σχέση με πέρσι. Ο Ροντρίγκο που έχει βάλει πάρα πολύ κρίσιμα γκολ στο Champions League και έχει ανέβει πάρα πολύ του uh, τελευταίου μήνε. Από τη μεριά τη Λίβερπουλ ο Άλισον κι αυτός τους κορυφίες, και αυτό από του κορυφαίου τροματοφύλακε στην Ευρώπη. Ο ηγέτη Φαντάικ στην άμυνα. Αλεξάνδρ Άρνολτ και Ρόμπερτσον, τα κορυφαία πλάγια μπάκα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ο Τιάγκο, ο οποίο από ό,τι είπε ο Κλοπ, θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στον τελικό. Είχε ένα πρόβλημα δραματισμού και ήταν αμφίβολο. Και αυτό εξαιρετική χρονιά στα χαφ για τη Λίβερπουλ. Ο Μανέ, και αυτό τρομερή χρονιά. Και αυτό βάζει ισχυρή υποψηφία για τη Χρυσή Μπαλά. Αν πάρει Λίβερπουλ τη και κάνει και μια καλή εμφάνιση στον τελικό. Μην ξεχνάμε ότι ο Μανέ, πέρα από τα τρόπαια, που έχει κατακτήσει η Λίβερπουλ με τη Λίβερπουλ φέτο, κύπελο Αγγλία και Λίκαπ, Έχει πάρει και το κόπα Αφρικα με τη Σενεγάλη και έχει οδηγήσει και την ομάδα του, την εθνική του ομάδα, στο Μουντιάλ. Και οι δύο αυτέ επιτυχίε Σενεγάλη ει βάρο τη Αιγύπτου του Μοχάμετ Σαλάχ. Με το Μανέ, μάλιστα, έχει προκύψει και ένα ιδιαίτερο θέμα. Ε, Όπω αναφέρουν αρκετά μέσα, αύριο είναι πολύ πιθανό να είναι το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανελά τη Λίβερπουλ. Ενδιαφέρεται πολύ ζεστά για την περίπτωση του του Μανέ, το συμβόλαιο λύγει το επόμενο καλοκαίρι όπω και του Σαλάχ, και δεν αποκλείεται να συνεχίσει με τη φανέλα των Βαβαρών <coughs> την επόμενη σεζόν. Επομένω, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώ θα ανταπεξέλθει ο Μανέ στο, στο αυριανό παιχνίδι και με όλη αυτή την παραφυλλογία να τον περιβάλλει. Ο Λουι Ντία, που το είπαμε και προηγουμένω, είναι σαν να αγωνίζεται χρόνια στη Λίβερπουλ. Δύσκολα θυμάμαι μεταγραφή που να έχει κουμπώσει τόσο γρήγορα. Να έχει ταιριάξει τόσο πολύ στο στυλ παιχνιδιού μια ομάδα όσο ο Λουι Δία, ερχόμενο από την Πόρτο στην Λίβερπουλ, ο Ζώτα πάντα ικανότατο στο σκοράρισμα, στο ανοίγμα κτλ. Πάρα πολλοί πρωταγωνιστέ. Γι' αυτό αύριο περιμένουμε μια πολύ μεγάλη μάχη μεταξύ δύο τεράστιων ομάδων και μεταξύ σπουδαίων και πολύ ποιοτικών παικτών. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε αυτή την εκπομπή μα, η οποία ήταν εξ αφιερωμένη σήμερα στον αυριανό τελικό του UEFA Champions League, θα πάμε να κάνουμε έτσι μια αναδρομή στο παρελθόν και να μιλήσουμε και να δούμε του προηγούμενου τελικού που πήραν μέρο η Real Madrid και η Liverpool και σε επίπεδο κυπέλου και σε επίπεδο Champions League. 16 για την Real Madrid 9 για την Liverpool. Σε δύο περιπτώσεις έχουν τεθεί αντιμέτωπες οι δύο ομάδες, έχουν έχουν πει μεταξύ τους. εντάξει, για τη Real Madrid, την πιο επιτυχημένη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωση. όλοι ξέρουμε πως ε, στα πρώτα πέντε χρόνια του θεσμού ήταν η απόλυτη κυρίαρχος. Από το 5-6 μέχρι το 60, αυτή η πέντε συνεχόμενη τελική όπω βρέθηκε, είχε και εις άριθμες κατακτήσεις, ο πρώτος τελικός στην ιστορία της διοργάνωση, Real Madrid της 4-3, στο Παρίσι όπως και αύριο, ε, στο Parc de Prince, βέβαια, την έδρα της ε, Paris saint σήμερα. Ε, αμέσως μετά ο τελικός έγινε στην α, έδρα της Real, στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, καθώς α, ο τότε κανόνα κανόνας ήταν πως ο τελικός θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας όπου είχε κατακτήσει προηγουμένω τη διοργάνωση. Γρήγορα άλλαξε αυτός ο κανονισμός. Η Real το 57 ανοίξε με 2-0 τη Φιωρέντινα και βρήκε το δεύτερο συνεχόμενο τροπεό τη. Το 58 βρήκε μπροστά τη στη Μίλαν και την παράταση για να ξεπεράσει το εμπόδιο των Ιταλών και να πάρει το τρίτο συνεχόμενο Α, τρόπαιο. τρόπεο. Το 59 βρήκε μπροστά τη και πάλι τη Ρέμψ, όπω και στον πρώτο τελικό. Και με 2-0 στη Στουτγκάρδη, στο Νέκαρ Στάντιον. Ο τελικό του 58 έγινε στο Χέιζελ των Βρυξελών. Και το 60 είχαμε τον τελικό με τα περισσότερα γκολ μέχρι και σήμερα. 10 τον αριθμό. Το 7-3, το χορταστικό 7-3 τη Ριάλ Μαδρίτη επί τη Άιντραχτ Φραγκφούρτη. Το 1960 στο Χάμπντεν Πάρκ της Γλασκόβης, σε μια πολύ μεγάλη μέρα των μεγάλων σπουδαίων αυτών παικτών, του Ντι Στέφανο που έβαλε τρία γκολ και του Πούσκας που έβαλε τέσσερα γκολ. Ήταν πραγματικά ένα παιχνίδι μόνο του, οι δυο του. Η Ράλη Φιλοδόρση με αυτά τέρματα του αετού τη Φραγκούρτη και πήρε το πέμπτο τη ενδεχομένω και Χρειάστηκε να περάσουν δύο χρόνια για να ξαναπάει η Real σε τελικό κυπέλο πρωταθλητριών, αλλά αυτή τη φορά ήταν χαμένο. Ήταν το 1962, όταν έχασε με 5-3 από την Μπενθήκα στο Άμστερνταμ, στην Ολλανδία. Μια Μπενθήκα εξαιρετική τότε, η οποία είχε συστάξει τη εκτό των άλλων και το μεγάλο Εουσέμπιο. Νίκησε ξαναλέω με 5-3 την Real. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε νικήσει με 3-2 την Παρσελώνα, Οπότε νίξε δεύτερη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Ισπανική ομάδα σε τελικό και πήρε α, το δεύτερο συνεχόμενο τρόπεό τη. Αυτά τα δύο έχει μείνει η Πενθήκα. Έχει φτάσει πάρα πολλέ φορέ έκτοτε σε τελικού ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αλλά δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει κανέναν άλλον. Ε, Χαμένο λοιπόν αυτό ο τελικό για την Ρεάλα από την Πενθήκα του σπουδαίου τότε Γκουτμαν. Δύο χρόνια μετά ξανά τελικό και αυτός χαμένος, το 1964 ήταν η σειρά της Ίντερ να αρχίσει η δική της κυριαρχία στην διοργάνωση. Η Ίντερ του Ελένιο Ερέρα, του μάγου όπως ήταν το παρατσούκλι του τότε προποντή της Ίντερ, με το Κατενάτσιο, εκείνο ήταν από τους πατέρες του Κατενάτσιο, αλλά είχε καταφέρει να φτιάξει μια εντυπωσιακή ομάδα, πολύ μεγάλη Ίντερ, στα μέσα δεκαετία του 1960, κατέξε δύο συνεχόμενα κύπλα και το επόμενο τη μετά το 65 ήταν το 10. Χρειάστηκε να έρθει ο Μουρίνιο για να πάρει εκείνο το ιστορικό τρέμπλ με την Ιντερ και να ανέβει η ομάδα του Μιλάνου μετά από 45 χρόνια ξανά στην κορυφή τη Ευρώπη. Η ουσία είναι ότι η Ρεάλ είχε μετά του 5 νικηφόρου τελικού συνεχόμενου, 2 σερί αμένου, αλλά πήρε το αίμα τη πίσω το 66, ανά δύο χρόνια έφτανε σε τελικό εκεί τότε που νίκησε με 2-1 την Παρτισσάμβελη Βελιγραδίου στο Χέιζελ των Βρυξελών χωρίς τον Τιστέφανο τότε στις τάξεις της αλλά με τον Χέντο που έγινε ο πρώτος και ο μοναδικός μέχρι σήμερα παίχτης που έχει στην κατοχή του έξι κύπελα πρωταθλητριών πρέπει να πούμε ο εμβληματικός Πάκο Χέντο ο οποίος έφυγε πριν από λίγο καιρό από την ζωή και έτσι λοιπόν η Ρεάλ Madrid έφτασε στο έκτο κύπελο πρωταθλητριών. Από το 1966 χρειάστηκε να περάσουν 15 χρόνια για να ξαναβρεθεί η Ρεάλ σε τελικό και ήταν το 1981 στο Παρίσι, όπω καλή ώρα και φέτο, όταν στη Λίβερπουλ, όπω καλή ώρα και φέτο, τα είπαμε και προηγουμένω αυτό. Το 1981 χαμένο ο τελικό τότε, σε ένα παιχνίδι που δεν είχε ιδιαίτερα μεγάλο θέαμα και χρειάστηκε, ήταν αρκετό μάλλον για τη Λίβερπουλ ένα γκολ του Άλαν Κένεντι, του αριστερού τη Μπακ για να κάνει το 1-0 και να κατακτήσει το τρόπαιο. Και αυτός μέχρι σήμερα παραμένει ο τελευταίος τελικός σε επίπεδο είτε κυπέλου τριών είτε uh, Champions League που η Real έχει ιτηθεί. Όλοι από εκεί και πέρα είναι uh, νικηφόροι τελικοί. έχει θριαμβεύσει η Real. Το 98 σε επίπεδο Champions League πλέον η Real νίξε τη Juventus 1-0 με τον goal του Μιγιάτοβιτς και 32 χρόνια μετά την τελευταία φορά ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης. Τέλειωσε μια αναμονή τριών και πλέον δεκαετιών, μια ιστορική βραδιά για τη Ρεάλ στο Άμστερντα Μαρίνα, το νέο τεχτό τότε Άμστερντα Μαρίνα, νέδρα του Άγιαξ, την Ολλανδική πρωτεύουσα. Το 2000, το είπαμε και προηγούμενο, ο τελικό του Στάντε στο, στο Παρίσι, όπω και φέτο. Ισπανικό εμφύλιο, πρώτο εμφύλιο τελικό στην ιστορία του Champions League. Εύκολη επικράτηση για τη Ρεάλ, κόντρα στην Σπουδαία τότε Βαλένθια, του έκτορα Ραούλ Κούπερ, αλλά άπειρη σε τελικό. Μοριέντε, Μακμάναμαν και Ραούλ, η σκόρερ για την Ρεάλ. Το 2002 ο τελικό κόντρα στην Πάγκερ Λεβερκούζεν στο Χάμπτεν Πάρκ. Όλοι τον θυμούνται για το απίστευτο γκολ. Για πολλού το κορυφαίο στην ιστορία των τελικών. Εκείνο το βολέ του Ζνεντίν Ζιντάν. Ήταν το 2-1. Είχε ανοίξει το σκόρ Ραούλ, είχε σοφαρήσει προηγουμένω ο Λούσιο για την Λεβερκούζεν. Από το 2002 πέρασαν 12 χρόνια μέχρι το 2014 για να έρθει το 10ο, υπολοιπόθηκε την με τον Αντσελότη, το έλεγαμε και προηγουμένω, το 4-1 στην παράταση απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτη στο Νταλούζ τη Λισαβόνα. Και μετά ακολούθησαν οι τρει συνεχόμενε επιτυχίε τη ομάδα του Ζιντεντίν Ζιντάν. Ο νέο τρίαμβο επί τη Ατλέτικο Μαδρίτη στα πέναλτια αυτή τη φορά, στο Σανσίρο του Μιλάνου, 1-1 το τελικό σκορ Uh, η εμφαντική νίκη επί της Ιουβέντου στο 17 στο Millennium του Κάρντιφ με 4-1. Δύο γκολ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ένα από τον Καζεμίρο, ένα από τον Ασένσιο, το κερασάκι στην Τούρτα. Σε εκείνο το τελικό πάντως μπήκε ένα από τα πιο όμορφα γκολ στην ιστορία τελικών. Το έβαλε η τιμένη ομάδα, το έβαλε ο Μάριο Μάτζουκίτς για την Ιουβέντου και είχε σοφαρή προσωρινά. Το σκόρι με χρόνο ήταν 1-1, αλλά είναι μάρτυρε μια μνημιώδου κατάρρευση τη Ιουβέντου σε εκείνο το δεύτερο ημίχρονο. Η Real πολύ εύκολα έφτασε στην κατάξη του 12ου. Στην ιστορία τη και το 13ο ήρθε το 18 κόντρα στη Λίβερπουλ, στην τελευταία φορά που τέθηκαν με το πρωτοσύνδεμα τελικό, στο Κίεβο. Με 3-1, τα είπαμε και προηγουμένω με τα λάθη του Κάριου, που φέρει ευθύνη στα δύο από τα τρία γκολ τη Real, με το Μανένα έχει σοφαρή προσωρινά σε 1-1 και το απίθανο ψαλιδάκι του Μπέιλ. Αυτή είναι εν ολίγη η ιστορία τη Real Madrid στου τελικού. Και τώρα, όσον αφορά τη Λίβερπουλ, έχει λιγότερε παρουσίε βέβαια, 9, αύριο είναι η δεκατήτη, όπω είπαμε. Η πρώτη τη ήρθε το 1977. Στα τέλη τη δεκαετία του 70 και στι αρχέ του 80 η Λίβερπουλ κυριαρχούσε στην Αγγλία και στην Ευρώπη. Ε, Όπω πρώτο τελικό τη νίκησε την Gladbach, μεγάλη ομάδα τότε την η Gladbach δεκαετία του 70, με 3-1 στη Ρώμη, στο στάντιο Ολυμπικό. Γενικά η Λίβερπουλ από τη Ρώμη έχει πολύ καλέ ε, αναμνήσεις. Ε, ήρθε δεύτερη κούπα καπάκι το 1978 με, τον, με κόντρα στην Breeze στο Webley του Λονδίνου. Το 77 η Λίβερπουλ είχε τον Κέβιν Κίγκαν στις τάξεις της, ο οποίος αργότερα την άφησε για να πάει στο Αμβούργο, αλλά η Λίβερπουλ βρήκε νέο βασιλιά στο πρόσωπο του Κένινταλ Γκλή, εμβληματικός ο Κένινταλ Γκλή, ο οποίος και αργότερα με τον Γκρέαμ Σούνε συνέθεσαν ένα εξαιρετικό δίδυμο και η Λίβερπουλ γενικότερα του Μπο Πέισλι τότε είχε ένα απίστευτο σύνολο που βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης πάρα πολλέ φορέ. 77-78 δηλαδή, δύο σερή κατακτήσει. Λοιπόν, το 81, όπω είπαμε, κόντρα στην Real Madrid, τη τρίτο τρόπο για τον Πέισλι, που έχει τρία μαζί με Αντσελότη και Ζητάν, όπω είπαμε προηγουμένω. Το 84, η Λίβερπουλ ξανά στο Ολυμπικό τη Ρώμης. αυτό που λέμε για τη Ρώμη, αντιμετωπίζει την οικοδέσπινα Ρώμα. Και μετά το 1-1 το τελικό επικρατεί στα πέναλντι και μάλιστα αυτό ήταν ο πρώτο τελικό στην ιστορία τη οργάνωση που κρίθηκε στη διαδικασία των penalty. Είχε κάτι το ιστορικό δηλαδή εκείνη η βραδιά στην Ρώμη. Η Λίβερπουλ τότε με τον Τζο Φάγκαν, προπονητή, ο οποίο είχε την πολύ δύσκολη αποστολή να βαδίσει στα χνάρια του Μπομπ Πέισλι και τα κατάφερε μια χαρά. Και έγραψε ιστορία εκείνη τη βραδιά στην Ιταλική πρωτεύουσα. μέχρι τότε, όσε φορέ πήγαινε η Λίβερπουλ σε τελικό, έφευγε η Είχε τέσσερι κατακτήσει, τέσσερα κύβερα πλαστηριών. Η, μοναδική φορά που έφυγε, η πρώτη φορά μάλλον που έφυγε η Τιμένη ήταν το 1985 σε μια μαύρη βραδιά για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Το τελικό του Χέζελ των Βρυξελών, εκεί που τόσα θύματα θρυνήσαμε. Εκεί που η Γιουβέντου πήρε το πρώτο κύπρο προσωπικών τη ιστορία τη σε ένα τελικό που δεν έπρεπε ποτέ να γίνει. Με ένα γκολ του Πλατινί το οποίο το πανηγύρισε ενώ υπήρχαν τόσοι νεκροί πριν από το έναρξη τη αναμέτρηση και κατηγορήθηκε έντονα ο μετά-πιτα πρόεδρο τη UEFA για αυτό. Αλλά όπω και να έχει, η ιστορία έγραψε ότι ο τελικό έγινε και αυτό ήταν ο πρώτο χαμένο τελικό για την ομάδα του Merseyside. Και από τότε πέρασαν 20 χρόνια για να ξαναβρεθεί η Λίβερπουλ σε ένα τελικό. Και ήταν φυσικά ο επικό τελικό τη πόλη, κοινό το 3-3 με τη Μίλαν, από το 3-0 τη βάρο τη στο ημίχρονο και η επικράτηση στα πέναλντι, Τόσα και τόσα έχουν υποθεί για αυτόν τον τελικό. Κορυφαίο τελικό όλων των εποχών. Με τα το γκολ του Τζέραρ, του Σμίτσερ, του Αλόνσο στο rebound παίρνει από το πέναλντι, Με την φοβερή διπλή απόκρουση του Ντούντεκ στο φινάλε τη παράταση στην προσπάθεια του Σεφτσέγκο. Με τι κινήσει του Ντούντεκ αλλά Μπρου Γκρόμπελαρ στον τελικό του 84. Ένα μυθικό κατόρθωμα για τη Λίβερπουλ που νομίζω όσα χρόνια για να περάσουν ποτέ δεν θα σβήσει από τη μνήμη κανένα το ήταν το πέμπτο κύπρο Παλτρίων στην ιστορία τη Λίβερπουλ. Uh, Έφτασε το λίγο και δύο χρόνια αργότερα στην Αθήνα κόντρα στη Μίλαν. Η Μίλαν, όταν αγωνίζεται σε ελληνικό έδαφο, δεν χάνει. Ε, πήρε τη δική τη ρεβάντ για τον προδιετία χαμένο τελικό. Νίξε με 2-1 με τα δύο γκολ του Ιντζάγκη. Είχε μειώσει ο καουτ και προ στιγμήν είδαν φαντάσματα στην Μίλαν, uh, αλλά τελικά ε, πήραν το 7ο τρόπαιο στην ιστορία του. Η Ρωσονέρη, η Λίβερπουλ, για δεύτερη φορά έφυγε από τελικό Champions League και από το 7 πέρασαν 11 χρόνια μέχρι το 18 για να βρει τη Real μπροστά της στο τελικό του Κιέβου τα το είπαμε και προηγουμένως με ποιο τρόπο η Real κατάφερε να φύγει η νικήτρια η τελευταία φορά πριν από τη φετινή που η Liverpool βέθηκε στο τελικό ήταν το 2018-19 κόντρα στην uh, Tottenham τον αγγλικό εμφύλιο από τους πολλούς, από τις πολλές αγγλικές μονομαχίες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια σε τελικούς. Ήταν το United Chelsea το 8 και το περσινό το Chelsea Manchester City. Έτσι και το 19 λοιπόν στο νέο Wanda Μετροπολιτάνο, το επιβλητικό γήπεδο της Αθλέτικο. Όχι και τόσο καλό σε θέαμα τελικός, χωρί χωρίς καθόλου συγκινήσεις. Ένα γρήγορο γκολ της Liverpool με πέναλ του Σαλάχ στο δεύτερο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, και ένα γκολ στο τέλος με τον Οριγκή, και η Λίβερπουλ για έκτη φορά στην ιστορία τη πρωταθλήτρια Ευρώπη. Γενικά οι τρει τελευταίοι τελικοί του Champions League δεν διεκδικούν ιδιαίτερη δάφνη ποιότητα, δηλαδή ούτε και ο τελικό Λίβερπουλ τότε να μην ήταν κάτι ιδιαίτερο το 19. Το 20 είχαμε τον Bayern Παρί που έτσι κι αλλιώς έγινε σε ένα πολύ μουντό κλίμα χωρίς θεατές τότε λόγω και του COVID στο Νταλούζ της Λισαβόνας εκεί στην ιδιότυπο Final Eight που είχε στήσει η UEFA, θα θυμάστε. Και πέρσι ο τελικό τη Chelsea City, ούτε αυτό είναι κάτι που κρίθηκε με τον goal του Χάβερτ στο πρώτο μήχρονο, ούτε αυτό είναι κάτι που θα θυμόμαστε ιδιαίτερα. Η αλήθεια είναι, δεν είχε κάποιε ιδιαίτερε συγκινήσει. Ελπίζουμε να αλλάξει αυτό φέτο. Οι προποθέσει υπάρχουν. που Liverpool είναι αντίον Real, δύο από τι κορυφαίε ομάδε Ευρώπη. Περιμένουν όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου ε, μεγάλη αγωνία. Αυτή ήταν λοιπόν η τελική, στου οποίου έχουν πάρει μέρο η Real και η Λίβερπουλ. 17ο τελικό αύριο για την Ρεάλ. 10ο για την Λίβερπουλ. Και ε, κάπου εδώ νομίζω ότι θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μα ε, για αυτή την εβδομάδα. Είπαμε αρκετά πράγματα για τον ε, αυριανό τελικό. Θα είμαστε καλού εχόντων την επόμενη εβδομάδα εδώ για να συζητήσουμε το τι έγινε στο τελικό αλλά και για να σχολιάσουμε γενικότερα ε, την αθλητική επικαιρότητα. Ε, να ευχηθώ καλό βράδυ Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε ξανά εδώ, ξαναλέω την επόμενη Παρασκευή. Να απολαύσουμε έναν ωραίο τελικό, ε, να κλείσει έτσι όμορφα αυτή η ποδοσφαιρική σεζόν. Και εμείς εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, ανδράς δράσετε ξανά στο μικρόφωνο του NSTV. Γεια σας, να περνάτε όμορφα.